Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κύριος Παναγιώτης Μάρκος, στη γραμμή μας. Μέσα σε λίγες ώρες, λοιπόν, είχαμε δύο περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή των Βατίκων, όπως είπα προηγουμένως. Η μία στη Μεγάλη Σπηλιά και μετά από λίγα 24 ώρες είχαμε τη δεύτερη πυρκαγιά στον Άγιο Ελισσαίο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές όλους. Σας έχουμε πάλι εδώ, διότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Έτσι. Ναι, οπωσδήποτε, όπως το είπατε, κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαία να μπαίνουν οι φωτιές και στον δρόμο. Ναι. Στον δρόμο εννοείται δηλαδή ότι πήρε από το δρόμο η πυρκαγιά τελευταία. Ναι, οι φωτιές συγκεκριμένες που ήταν στις Πεντανάσεις τώρα και Γερμάνας, κρυόβρησης που λέμε, ήταν όπως στρίβουμε από τους Αγίους Αναρίτους στον δρόμο που πάμε για την εκκλησία Αγίους Αναρίτους, όπως στρίβουμε να πάμε για Πεντάνωσα τροφή και παίρνουμε την ευθεία, είδουσα συγκεκριμένα τρία σημεία φωτιές. Έτσι ενημερώθηκα κι εγώ, γιατί εγώ πήγα, ενημερώθηκα πάλι από το φέριμποτ εγώ, από το φέριμποτ ενημερώθηκα, και την ώρα που πήρα εγώ τηλέφωνο, που πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική, είχε ενημερωθεί και είχε ήδη πάει η πυροσβεστική. Είχε πάει. Άρα είδατε ότι σε τρεις εστίες είχε πάρει φωτιά. Ναι. Από ό,τι πληροφορήθηκα με τους ανθρώπους εκεί πάνω, με όλο τον κόσμο, ήταν οι τρεις εστίες. Εκείνο που θέλω να πω όμως, και πάλι να σου ξαναπώ, ότι ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Πολύ μεγάλη. Του Δήμου, που έχουν, το λέω με ευθέως, και μπορεί να δακρύσω κιόλας, οι Δήμοι που μπορεί να έχουν αυτή την ετοιμότητα. Ήταν μεγάλη, δηλαδή, άμεση κινητοποίηση, έτσι αυτό λέτε. Όλες οι τσάπες του Δήμου, ήταν οι 2-3 τσάπες του Δήμου. Δεν ξέρω από πού οι τσάπες Παπαδιάνου, ήταν όλα τα αμάξια τα παιδιά στάσιμα γυγά μου με νερό και δίνανε στον κόσμο νερό άλογα. Ήταν η νεολαία, όπως σας έχω πει, ο Δήμαρχος είχε παραβρεθεί άμεσα, μαζί την κινητοποίηση κάναμε όλα τα οχήματα που έκανε. Αλλά ήταν η άμεση παρέμβαση και του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σας το ξαναλέω, για πρώτη φορά στα 33 χρόνια η άμεση παρέμβαση της νεολαίας. Όπως και στην προηγούμενη πυρκαγιά στη Μεγάλη Σπηλιά. Και στην προηγούμενη. Και σε αυτή όμως, επειδή ήταν η πιο καλός πηγαίνει ευθεία, άλλοι, νερά, στον κόσμο, νερά. Μπορεί να τους, κάποια παιδιά να μην μπορούσαν να βρουν παγωμένα, ήταν νερά. Είχαμε παγωμένα νερά, γιατί είχα εγώ νερά παγωμένα στους καταψύχτες, κατέβηκα και από τα βιβλάφια ξαναπήρα και από τα μαγαζιά. Εγώ έχω πάντα ετοιμότητα 300 μπουκάλια μέσα στις καταψύχτες. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτή η ετοιμότητα είναι σταθερή. Το λέω, εδώ είναι τα ψυγεία. Μπράβο πρόεδρε. Εκείνους, και βρέθηκε, αλλά σας είπα, η άμεση, τα παιδιά όλα πάνω στη φωτιά, σε μία φάση που είδουσα πολλά ζεστά νερά, λέω ρε παιδιά, θα κάνω μια πλάκα, τους λέω. Θα βάλουμε από 5 ευρώ όλοι. Άρχισαν και δίνανε από 5 ευρώ και πήγα και άδεια στα ψυγεία του Βιγκλαφίου, τα παγωμένα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην νεολαία και σας το λέω. Η νεολαία. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Άρα θα δώσει έτσι να πάμε να μαζέψουμε νερά. Και τα μηχανάκια να πηγαίνουν στα πυροσβεστικά πάνω, που δεν μπορούσε να πάει το άξι για να μην μπλοκάρουμε εκεί πάνω και δεν μπορούμε να γυρίσουμε, και να ανεβάζουν τα νερά. Τι άλλο να σας πω. Ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίνεται και... Συγγνώμη. Ναι. Το μεταξύ ήταν και η άμεση παρέμβαση το ελικόπτερο. Των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχει αλλάξει το δόγμα πλέον, βεβαίως. Ναι, η άμυνα αυτή ήταν η γερή. Αλλά η πυροσβεστική, Δήμος, δώσε νερέστα και η νεολαία σας λέω. Και τα τρακτέρια όλα, τις περιοχές, δώσανε κόσμος ρέστα. Εκείνος που τους ξεκούρασε λίγο ήταν το μπουκάλι του νερό, σας λέω. Και του τονίζω ξανά. Την ώρα της φωτιάς το νερό είναι σωτήριο, πρόεδρε, το γνωρίζετε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει ο καθένας να βελτιστοποιείται και να μην σκέφτεται τα 5 ευρώ και τα 10. Μπράβο. Τα 10. Ήτανε μια πολύ σημαντική εικόνα αυτή. Πολύτιμη βοήθεια του κόσμου και της νεολαίας. Και εγώ να καταλάβεις, ήρθε το αμάξι, δεν ξέρω από τη Σπάρτη Τρίπολη, αμάξι, από Σπάρτη Τρίπολη. Τα που φέρνουν το ακουμάντο που λέμε. Τα παιδιά που φέρνουν τους άκουσε βιέν. Εγώ με την ώρα που έβασε είχα κατευστηγμένα πολύ παγωμένα νερά και τους έλεγα βάτε ένα στο σάκου, βάτε ένα στο σάκου. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα δυναμώνει στα άτομα. Μπράβο, και το, μπράβο και...
Εύχομαι να μην δούμε άλλες τέτοιες εικόνες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ευχόμαστε να μην τα δούμε, αλλά δυστυχώς. Δεν ξέρω, σήμερα έχουμε δυνατούς ανέμους. Είμαστε στο πορτοκαλί. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Ναι, άκου, να σου πω σε μια συζήτηση τώρα και δεν με πειράζει, θα την πω στον αέρα. Θέλω να την πω. Για να σας ακούσω. Σήμερα ενημερώνω έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ενημερώνω, ο οποίος δεν είναι εδώ. Και του λέω, σε παρακαλώ, έτσι και έτσι. Είναι άσχημα να φας ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ τα πάντα. Και μου λέει, προς απάντηση, πω το έχω δηλώσει. Εννοείται για τα καθάριστα τώρα, τα καθάριστα εγκόπεδα. Του λέω, να με ξαναγκάσεις, του λέω, να σε καρφώσω ότι έχεις δηλώσει. Και του λέω, ας με ακούσουν, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκουσε να δείτε. Του λέω, εγώ του λέω, βάλε ένα κορτοκοτικό κόφτα, φτιάξε, του λέω, για φέτος και άλλη χρονιά. Έλα να στο αναλάβω εγώ, να στο καθαρίζω όσο είμαι πρόεδρος και να βρίσκουμε μια άκρη. Προσπάθαγε να μου πουλήσει μια εξυπνάδα ότι άμα το κόψω με το χορτοκοπτικό, ενώ έχουν ξένα τι λέει τώρα, άμα το κόψω με το χορτοκοπτικό, μου λέει πού θα βάλω τη σαβούρα. Mm-hmm. Του λέω, μη μου μπορείς να μου παίξεις πολιτική, του λέω, γιατί μου ενημέρωσες ότι το έχεις δηλώσει στην πλατφόρμα. Πρόσεξε, μην το μετανιώσεις, του λέω. Πρόσεξε, του λέω, μην το μετανιώσεις. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα κατάσταση αυτή. Και του είπα, έχω 900 κατοίκους στο δημοτικό διαμέρισμα. Δεν μπορεί να βρίσκω αντιμέτωπη με έναν δύο Αθηναίους, λέω, που δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Σας καταλαβαίνω, σας ακούω. Ναι. Με κοροϊδεύει δηλαδή, με σταμάτη να μου παίξει μια πολιτική. Ναι, πρέπει και τα καθάριστα να καθαριστούν, διότι είναι βόμβες μέσα στον ελληνικισμό. Τα καθάριστα υπόπεδα. Να μου παίξει μια πονηράδα, αντί να του λέω χίξω, να μου παίξει μια πονηράδα. Μέστα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα φάνε πρόσημο κάποιοι άνθρωποι που δεν θα το περιμένουν. Ναι. Τι να σας πω. Δηλαδή έχουμε απαιτήσει εμείς να σώσουμε τα ξένα σπίτια και να μου λέει και το πονηρό ότι δεν έχω τη δυνατότητα. Και γιατί τα αγόρασες αφού δεν έχεις τη δυνατότητα, του λέω. Για να κάψεις σπίτια ξένα. Μέστα. Γιατί να τη δώσεις, το έχει αγοράσει τώρα 2 χρόνια. Μάλιστα. Μου το παίζει δηλαδή τελευταία στιγμή ότι τη μία είμαι μακριά, δεν έχω τη δυνατότητα, την άλλη το έχω δηλώσει. Μου το λέει, το έχει δηλώσει κιόλας. Mm-hmm. Τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι να μου πείτε, εγώ είμαι στον αέρα. Τι να πω. Να πούμε να τα καθαρίσουν τα καθάριστα, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Είναι 2-3 σπίτια εγώ. Για πυρκαγιές και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουφτερά σε όποιοι δεν τα καθαρίσουν. Μπορεί να μου λέει εμένα, λέει, ότι τώρα τελευταία στιγμή μου λέει ότι δεν έχω τη δυνατότητα και να μου το παίζει μαγκάκι από Αθηναίος. Θα την πληρώσει και θα τον δηλώσω, θα τον καταγγείλω τώρα ότι έχει δηλώσει παράνομα. Παράνομα και είναι και πολύ επικίνδυνα να καούν τα σπίτια δίπλα, γιατί είναι κοντά στα σπίτια. Mm-hmm. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, πρόεδρε, βέβαια, έτσι είναι. Τα καθάριστα αποτελούν βόμβες μέσα στον αστικό, στον οικισμό. Έχουν καθαρίσει, δηλαδή μιλάτε, έχουν γίνει καθαρισμοί, απλά 2-3 είναι τα οικόπεδα που είναι τα καθάριστα. Είναι 2 οικόπεδα. Και είναι σε συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να καούν κάποια σπίτια ξένα. Mm-hmm. Ήταν, δηλαδή τι πρέπει να κάψουμε τους ξένους ανθρώπους τα σπίτια που έχουν φέρει χρήματα και έχουν φτιάξει εδώ σπίτια. Ναι, σας καταλαβαίνω. Δεν είναι και έχετε και απόλυτο δίκιο. Έτσι πόσο είναι. Να αντέξει ο Δήμος, πόσο να αντέξει ένας πρόεδρος, πόσο να ξέρει η αδιαφορία αυτού. Mm-hmm. Ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς ξέρουμε κάτι νεότερο, πρόεδρε? Όχι, κοίταξε να δεν ξέρουμε κάτι, βέβαια. Ήταν, όπως ξέρετε, και θυμάμαι, ήταν άμεση παρέμβαση από όλους, σου λέω. Από το Δήμο, η πυροσβεστική καταρχή, Δήμος, ελικόπτερα, αεροπλάνα, αυτά που κατεβήκε ελικόπτερο που έφερε κομμάντος, αυτούς, έφερε αμάξια, ήταν άμεση. Και δώσανε τέλος και δεν μας ξέφυγε να πάει, δεν ξέφυγε, δεν τους ξέφυγε. Ευτυχώς ήταν επικίνδυνη η πυρκαγιά, είχε απλώσει αρκετά, ναι, και είχε και, βέβαια, προσοχή σήμερα, είπαμε, έχουμε πολύ αέρα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα περιστατικά. Πάντως κάτι συμβαίνει στην περιοχή, δεν ξέρω. Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρουν την άκρη. Ο κόσμος πρέπει να προφυλάξει ο ένας τον άλλον. Βεβαίως. Και ό,τι βλέπει στον δρόμο κάτι ύποπτο να ενημερώνει. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, να ενημερώνει. Βλέπει ύποπτο. Μπορεί να πάρει αστυνομία, μπορεί να πάρει πυροσβεστική, μπορεί να πάρει όποιο πρόεδρο, όποιον ξέρει με κανένα τηλέφωνο. Να ενημερώνουν, να προλάβουν τον κακό. Έτσι. Και να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι τώρα, όπως σήμερα έχουμε κόκκινο. Πορτοκαλί. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι, είμαστε στο 4 σήμερα. Νερά και να έχουμε το νου μας.
Αυτή είναι η ουσία. Μεγάλη προσοχή, εύχομαι τα καλύτερα, ναι, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που... Πρόεδρε, να είσαι καλά. Με πήρες και χάρηκα. Το λέω, πώς να σου το πω, στα καλαμπουράκι. Ναι. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Καλά.